την προσπάθεια που έγινε για τη δημιουργία της Ορθόδοξης Ακαδημίας στα δύσκολα οικονομικά και όχι μόνο χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70, αυτή των Χανίων στο Κολυμπάρι περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια και παραστατικότητα ο Αλέξανδρος Παπαδερός στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Με τον Γκισά μου και Σελήνου Ειρηναίων επί τραχίες οδού». Προσπάθησα να συνοψίσω τα γενόμενα στην προσπάθεια που έγινε από το 58 έως το 68, τα πρώτα 10 χρόνια προετοιμασίας της Ακαδημίας, προσπάθεια αφενός να βρεθούν τα χρήματα για την ανέγερση του κτηρίου και αφετέρου να γίνει η προετοιμασία του όλου έργου του Ιδρύματος. Η Ακαδημία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο σε μια γέφυρα τρόπον την μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, μπορούμε να πούμε. Γνωρίζουμε ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι και έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι πίσω στις χώρες των εμπλουτισμένοι. Το όγκοδε σύγγραμμα παρουσιάστηκε στο κοινό στην αίθουσα Ανδρόγειο στο Ηράκλειο, ενώ στην παρουσίαση βρέθηκαν μέλη της Εκκλησίας, ακαδημαϊκοί και απλός κόσμος. Είναι εντυπωσιακό πρώτον για το πόσο θεμελίωση και τεκμηρίωση έχει. Είναι θαυμαστό το ότι από εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ, που δεν υπήρχαν Xerox, που δεν υπήρχαν όλα αυτά, έχει κρατήσει ένα εξαιρετικό αρχείο. Συντονιστής της συζήτησης, ο οποίος έκανε και τη σχετική παρουσίαση του βιβλίου, ήταν ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Γιώργος Αχίνης.